Παιδιά θύματα και θύτες παραβατικών συμπεριφορών, ξυλοδαρμοί και εκφοβισμοί ανηλίκων, παιδιά θύματα κακοποίησης. Οι εκφάνσεις του φαινομένου που γιγαντώνεται και στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο επιστημονικού συμποσίου που φιλοξενήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, με τους ειδικούς όλων των κλάδων να συμφωνούν πως η βία γεννιέται μέσα στις οικογένειες. Η ευθύνη όλων μας έγκυται και στο ότι αφενός τα ταΐζουμε με βία, με τη δική μας συμπεριφορά, σε όλα τα επίπεδα και αφετέρου τους τα δίνουμε όλα πριν τα ζητήσουν, πριν τα ονειρευτούν και πριν τα διεκδικήσουν. Μας απασχολούν πάρα πολλά περιστατικά, ούτως ή άλλως η οικογένεια έχει και παιδιά μέσα, οπότε είναι όλο αυτό το κομμάτι των γυναικών, της οικογένειας και των παιδιών. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επιτιμή Ξένη Δημητρίου από τις πρώτες δικαστικούς της χώρας που υπηρέτησαν σε γραφεία ανηλίκων υποστήριξε πως η παραβατικότητα και θυματοποίηση συγκρούονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Η ανηλικότητα αυτή τη στιγμή βάλεται από όλους εμάς τους ενήλικες. Δεν είναι θέμα των παιδιών, είναι θέμα το δικό μας, είναι θέμα των σπουδαίων και σημαντικών μεγάλων για τα παιδιά. Τα τελευταία μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα έλεγα περιορίζονται εντός της σχολικής κοινότητας. Ας μην ξεχνούμε ότι η παραβατικότητα είναι στη γειτονιά μας, είναι στις πλατείες μας, είναι στην καθημερινότητά μας, εδώ ιδιαίτερα στα Χανιά, το αντιλαμβανόμεθα σε καθημερινή βάση. Η Δέσποινα Κοχλίου, καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των επαγγελματιών εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση περιστατικών παιδιών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης. Αν σκεφτούμε ότι στα σχολεία, μέσα στις τάξεις των σχολείων, τα παιδιά περνούν σχεδόν τη μισή τους ημέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να έχουν οι ίδιοι εκπαιδευτεί στο πώς μπορούν να αντιλαμβάνονται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Εάν αρχίσει η υποστήριξη, η ενδυνάμωση των παιδιών μας από πολύ μικρότερες ηλικίες, στο δημοτικό, από τα 10 χρόνια δηλαδή, θεωρείται μια πολύ κρίσιμη ηλικία, τότε πηγαίνοντας στην επόμενη βαθμίδα έχουμε φυτέψει τα σποράκια εκείνα που χρειάζεται, έχουν μεγαλώσει και μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την εφηβεία τους. Τα κρούσματα βίας από ανήλικους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως περιστάσεις βίας και παραμέλησης προς τους ανήλικους, τόνισε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ψυχίατρος Γιώργος Νικολαίδης. Οποτεδήποτε ένα παιδί ασκεί βία, αυτό είναι μια έμπρακτη απόδειξη της αποτυχίας, της αστοχίας κάποιων όλων ημών των ενηλίκων να δώσουμε άλλες διεξόδους ακόμα και στο θυμό των παιδιών. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η προστασία του παιδιού από τη θυματοποίηση πρέπει να είναι το αντικείμενο του κοινωνικού διαλόγου και όχι η καταστολή των απίθασων παιδιών. Αυξάνονται τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και φοβισμού. Ο κόσμος είναι αναστατωμένος γενικότερα και συνέπεσε στο συμπόσιο συγκυριακά στην καλύτερη περίοδο. Ενδεικτικό των διαστάσεων του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας είναι πως μέσα σε 3 χρόνια στην Ελλάδα έχουν συλληφθεί 10.776 ανήλικοι.